Δήμαρχε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Βέβαια, τα δεδομένα είναι πλέον εντελώς διαφορετικά και ζείτε σε μία άλλη καθημερινότητα, με μεγάλες αποστάσεις και αποκομμένη από το κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας, την Κοζάνη. Το Σάββατο είχατε μία λαϊκή συνέλευση, πρέπει να ομολογήσουμε ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Και εκεί τέθηκαν όλα τα προβλήματα, αλλά και πιθανές λύσεις, μέχρι την ώρα που η γέφυρα θα παραδοθεί πάλι σε κυκλοφορία. Θα θέλαμε, κύριε Δημαρχή, κύριε Ελευθερίου, να μας δώσετε όλα τα δεδομένα, πώς έχουν σήμερα Δευτέρα. Ναι, κύριε Μαρκοπούλου, πραγματικά ο κόσμος των Δήμων Σερβίων και Βελβεντού έδωσε ένα δυνατό παρόν, μας έδωσε κουράγιο για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε. Νομίζω ότι οι Δήμοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μια πολύ πολύ δύσκολη θέση. Γιατί πολύ απλά ο Δήμος, ο δικός μας, έχει αποκοπεί στα δύο. Τα προβλήματα που δημιουργούνται κάθε μέρα να καλύπτουμε και καινούργια, οπότε θα πρέπει η λύση να είναι άμεση. Δεν αρκεί να βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα όπως έβαλε ο Περιφερειάρχης. Πρέπει να το τηρήσουμε, γιατί αν το χρονοδιάγραμμα αυτό αυξηθεί, θα μπορούσαμε να θέσουμε και πολλά πολλά άλλα ζητήματα. Ένα παράδειγμα μπορώ να πω, οι μαθητές ταλαιπωρούνται πάρα πολύ, άρα ένα φαινόμενο έκτακτης ανάγκης, γιατί να μην έχουν δικαίωμα π.χ. στις πανελλαδικές εξετάσεις να έχουν μια ελάφρυνση, μια ειδική μεταχείριση, όπως γίνεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις σεισμών κτλ. Άρα νομίζω ότι όσο το πρόβλημα δεν λύνεται, τόσο τα προβλήματα τα οποία θα ανακαλύπτουμε είναι και μεγαλύτερα. Το κύριο και το σημαντικό, και επισημάνω ότι τώρα προέχει η ασφάλεια των ανθρώπων που μετακινούνται από παράπλευρους οδούς. Άρα μεγάλη προσοχή στο δρόμο. Δεν νομίζω ότι ο συγκεκριμένος δρόμος μπορεί να είναι ο ίδιος με τον προηγούμενο. Άρα μεγάλη, μεγάλη προσοχή. Σε πρώτη φάση υπομονή, βέβαια, μέχρι να δούμε φως στο τούνελ. Περιμένουμε σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο στις 3 να πάρουμε εντολή από το Δημοτικό Συμβούλιο τι θα διεκδικήσουμε άμεσα στον Πρωθυπουργό και φυσικά οποιαδήποτε πρόταση στο τραπέζι. Νομίζω ότι είναι το 4ο, το 5ο χαστούκι στο Δήμο και φυσικά πρέπει να δούμε επιτέλους φως στον τούνελ. Περιμένουμε τον Υπουργό Εσωτερικών, περιμένουμε τον Υφυπουργό Μεταφορών να δούμε τι έχει να προτείνει η πολιτεία για τα προβλήματα τα οποία έχουν άμεση ανάγκη για λύση. Άμεση, τα λέω άμεση, χτες. Κύριε Δήμαρχε, σας άκουσα με πολύ προσοχή και με μεγάλο ενδιαφέρον, άλλωστε το θέμα και στην κυριολεξία. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν βγήκατε σοφότεροι, σε εισαγωγικά τη λέξη, από την Λαϊκή Συνέλευση του Σαββάτου, ήταν η πλέον αρμόδη. Ενημερωθήκατε ως πρέπει. Το θέμα δεν ήταν μόνο η ενημέρωση. Το θέμα ήταν να ενημερωθεί ο κόσμος. Η παρουσία του κόσμου μας δίνει κουράγιο να διεκδικήσουμε πράγματα. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Το ενδιαφέρον του κόσμου μας οδηγεί και πλέον είναι ο μοχλός πίεσης προς την κεντρική εξουσία. Έχετε, κύριε Δήμαρχε, έχετε σαφή εικόνα πλέον για το πρόβλημα. Πώς είναι το πρόβλημα και τα λοιπά, τι θα χρειαστεί, ποιες οι παρεμβάσεις που θα γίνουν. Όλα δηλαδή σας έδωσαν την εικόνα της κατάστασης. Νομίζω ότι ο Περιφερειάρχης έδωσε το στίγμα, είπε τι ακριβώς θα γίνει. Οι δικές μου προσωπικές επαφές με τους μελετητές πάνω στη γέφυρα μου έδωσαν μία αχτίδα αισιοδοξίας. Το κρίσιμο και το σημαντικό είναι τα λόγια να τηρηθούν σε χρονοδιαγράμματα. Γιατί νομίζω ότι τώρα δεν είναι να βρούμε τι έφταξε και φτάσαμε ως εδώ, αλλά τι κάνουμε τώρα εδώ. Το ερώτημα που παίζει, κύριε, το Σαββατοκύριακο, είναι αν θα γινόταν όλο αυτό και το κλείσιμο της γέφυρας, αν δεν είχαμε το δυστύχημα των τεμπών, κύριε Δήμαρχη. Και καλά κάνει ο κόσμος, οι πολίτες, και είναι καχύποπτοι, γιατί καθημερινά βλέπετε τι βλέπουμε. Συμφωνώ, κύριε Μαρκοπούλου. Δυστυχώς όμως η ζωή δεν χτίζεται με άνω. Η ζωή χτίζεται με την πρόληψη και με τις ενέργειες. Άρα λοιπόν η πρόληψη πέρασε, τώρα είμαστε στην ώρα των ενεργειών. Καλό θα ήταν να κάνουμε πράγματα. Το θέμα είναι όμως ότι αυτά δεν δίνουν λύσεις τώρα. Άρα εδώ χρειάζονται κουτάκια, αποφάσεις, συνένωση δυνάμεων και κυρίως συνένωση μυαλών. Το τόνισα.
Καλό είναι να σχεδιάσουν και να πράξουν οι μηχανικοί, γιατί αν εμπλακούν οι νομικοί, τότε το πρόβλημα δεν θα λυθεί ποτέ. Κύριε Δήμαρχε, εσείς θα επιδιώξετε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό άμεσα. Όχι θα επιδιώξετε, ο Πρωθυπουργός πρέπει άμεσα ο ίδιος να σας δει, να μην μπορεί να επισκεφθεί και την περιοχή. Άμεσα, γιατί μιλάμε για μία γέφυρα, οι γέφυρες ενώνουν μία από τις μεγαλύτερες των Βαλκανίων, η δεύτερη μετά το Όριο Αντήριο. Και όλα αυτά σε μία περιοχή που τώρα έκανε ένα νέο ξεκίνημα και στο κομμάτι του τουρισμού, λόγω και της απολιγνητοποίησης, μια περιοχή που την αγγίζει και αυτό το ζήτημα, λόγω και των ορυχείων που υπάρχουν στην περιοχή. Εσείς έχετε κάποια εικόνα στο κομμάτι των συναντήσεων? Αύριο είπαμε ότι έχουμε τη συνάντηση με τον Υφυπουργό Μεταφορών και με τον νέο Υπουργό Μεταφορών, τουλάχιστον έτσι υπόθηκε. Από εκεί και πέρα μένει να υπάρξουν όχι επαφές και συναντήσεις, αλλά συγκεκριμένα μέτρα που θα ανακουφίσουν τους πολίτες των δύο Δήμων. Αυτό ακριβώς είπα και στη Λαϊκή Συνέλευση, ότι το πρόβλημα της γέφυρας δεν είναι τοπικό, είναι εθνικό. Μέσω λοιπόν του Προέδρου μας, του κ. Παπαστεργίου, ζήτησα άμεση συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Εντός της ημέρας φαντάζομαι ότι να έχω νεότερα. Δικιά μου συνάντηση μαζί με τον Δήμαρχο Βελβεντού, τον κ. Στεργίου. Άρα λοιπόν είναι απέτηση της κοινωνίας, αυτό έδειξε ότι θέλει και η τοπική κοινωνία, γιατί προβλήματα εθνικά πρέπει να ξεκινάμε από την κεφαλή. Και η κεφαλή αυτή τη στιγμή είναι ο Πρωθυπουργός μας. Άρα θεωρώ ότι θα πρέπει να ακουστούμε και ο ίδιος να γίνει καταλήτης συνένωσης δυνάμεων και κυρίως συνένωση μυαλών, ακόμα το έχω πει, και του στρατού, για να δοθεί άμεση λύση. Τώρα γίνονται κάποιες μετρήσεις στη γέφυρα κατά τη διάρκεια των εργασιών με ένα ειδικό όργανο, εργαλείο. Γιατί αυτό δεν γινόταν τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών που είχαμε και τα φανάρια, για να έχουμε σαφή εικόνα το τι ακριβώς συμβαίνει στη γέφυρα όταν περνάνε αυτοκίνητα, κύριε Δήμαρχε? Θα έλεγα ότι είναι εύλογη η απορία σας, αλλά για να μπει το συγκεκριμένο ρογμόμετρο θα έπρεπε να υπάρχει η εργολαβία, άρα θα έπρεπε να στηθούν, φαντάζομαι, οι εξέδρες κτλ. Πιθανόν η εκτίμηση που είχε γίνει από τους προηγούμενους μελητές να μην χρειαζόταν τόσο πολύ γρήγορα να γίνει αυτό. Νομίζω ότι τώρα υπάρχει το συγκεκριμένο όργανο, υπάρχουν online μετρήσεις. Αυτό δείχνουν το αν επιταχύνεται ή όχι το φαινόμενο. Νομίζω ότι οι ειδικοί έχουν το λόγο και όχι εμείς. Και επαναλαμβάνω, είναι εύκολο να ρίξουμε ευθύνες για το τι δεν έγινε στο παρελθόν. Δεν έγιναν πάρα πολλά πράγματα. Το κρίσιμο είναι όμως τώρα, με τα συγκεκριμένα σημερινά δεδομένα, να λύσουν. Οι ειδικοί έχουν πει ότι έχουν βρει τη λύση. Άρα να γίνουν γρήγορα οι απαιτούμενες ενέργειες, έτσι ώστε η πονεμένη μας γέφυρα να επουλώσει την μία τοπική πληγή που έχει. Και μετέπειτα, δεν το συζητώ, μετά θα πρέπει να πέσουν όλοι οι ειδικοί. Ήδη είμαι σε επαφή με πολλούς ανθρώπους και πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω σε όσους ανθρώπους εγώ προσωπικά απευθύνθηκα και με στην ομάδα και με ομάδα της Ξάνθης και της Πάτρας. Οι άνθρωποι θέλουν να βοηθήσουν, αρκεί βέβαια όλοι να θέλουν και κυρίως το κεντρικό κράτος, η περιφέρεια, να δεχτεί όλες τις απόψεις. Γιατί νομίζω ότι το πρόβλημα είναι πολυσύνθετο, έχει πολλά σημεία επαφής, άρα θα πρέπει πολλοί άνθρωποι μαζί να βγάλουν, να μελετήσουν, αν θέλετε, συγκεκριμένα κομμάτια της γέφυρας. Γιατί τώρα έχουμε ρίξει το βάρος σε ένα κομμάτι, αλλά για να περνάμε απόλυτα ασφαλείς θα πρέπει να ελεγχθεί όλη η γέφυρα. Κύριε Δημαρχέ, το ένα κομμάτι είναι αυτό της ανακατασκευής και της στήριξης της γέφυρας. Το δεύτερο κομμάτι που πρέπει άμεσα να δείτε και να δουν οι αρμόδιοι κυβερνώντες είναι της οικονομικής στήριξης των πολιτών των δύο Δήμων που στην κυριολεξία θα καταστραφούν. Το λέω έτσι, κύριε Δήμαρχε, και αυτή είναι η αλήθεια, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πώς λοιπόν θα αντιμετωπιστεί όλη αυτή η κατάσταση, γιατί οι βουλευτές ανέφεραν κατά τη διάρκεια της συνέλευσης ότι θα στηριχθεί οικονομικά η περιοχή. Εσείς έχετε μία εικόνα πόσα χρήματα θα χρειαστούν για μία πρώτη κάλυψη των όλων αυτών που θα χρειαστούν και θα απαιτηθούν? Από βενζίνη, καύσιμα περισσότερα, από μαθητές, από μεταφορά, από δρομολόγια
για Αθήνα και όλα όσα έχουν σχέση και με το εμπόριο. Νομίζω ότι ο οικονομικός παράγοντας είναι τεράστιος. Το θέμα είναι, το κρίσιμο κατ' εμέ είναι ο χρονικός ορίζοντας. Αλλιώς να συζητάμε για ένα μήνα, αλλιώς για δύο και αλλιώς για ένα ή δύο χρόνια. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να δούμε, σίγουρα άμεση ενίσχυση αυτών που σίγουρα πλήττονται και είναι δεδομένο ότι πλήττονται οι μεταφορείς, πλήττονται οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι, όλοι πλήττονται. Οι αλληλείς. Όσοι περνούσαν, οι αλληλείς, τα τοπικά μαγαζιά, τις νεράιδες των Σερβίων, όλοι οι επαγγελματίες πλήττονται. Το θέμα είναι ότι για μένα το σημαντικό είναι να υπάρχει υπόσχεση για το διάστημα, να υπάρχει μια ενίσχυση ουσιαστικά των περισσότερων, να μην πω όλων των αφημί, τα οποία πλήττονται τώρα. Το κρίσιμο βέβαια είναι το μέγεθος του προβλήματος να εντοπιστεί και να πει το χρονικός ορίζοντας. Γιατί το να πει ο Πρωθυπουργός αύριο ότι δίνω αλφα χρήματα, νομίζω δεν επαρκεί, γιατί δεν ξέρουμε το πότε θα τελειώσει το πρόβλημα. Άρα λοιπόν θα πρέπει σταδιακά να μελετηθεί και από εκεί και πέρα η απόλυτη στήριξη σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά δέχονται μια ακόμη σφαλιάρα. Κύριε Δήμαρχε, εγώ σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Θα είμαστε κοντά σας. Και βέβαια μία λύση είναι η σύνδεσή μας με Skype. Να, ορίστε στα δύσκολα, κάτι που έγινε και κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, της πανδημίας. Θα είμαστε λοιπόν κοντά σας με όποιο τρόπο, η τηλεόραση του Flash, προκειμένου και να παρακολουθούμε την εξέλιξη των γεγονότων, αλλά να συνδράμουμε και εμείς όπου μπορούμε και να ενημερώσουμε τους πολίτες, τους τηλεθεατές μας, για ό,τι προκύψει. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ, κύριε Μαρκοπούλου.